Για τη συντάξη θα την κάνουμε τον Δεκέμβριο. Και ήδη στον τύπο σήμερα έχουν ξεδιπλώνονται σενάρια για εκλογές το Φεβρουάριο. Τι δηλαδή, ότι είτε θα το κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση, οπότε γρήγορα ο κύριος Τσίπρας θα πει το κέρδισα, το πήρα, κρίνεται με λοιπόν για τα αποτελέσματα που έφερα, ή δεν το κέρδισα, πάω σε ρήξη και σε εκλογές. Κοιτάξτε, σενάρια εκλογές έχουμε από τον Ιανουάριο του 2015. Κάποιοι προβλέπουν κάθε μήνα εκλογές, δεν επιβεβαιώνονται βέβαια, όπως και διάφορα άλλα καταστροφολογικά σενάρια τα οποία δεν επιβεβαιώνονται. Εμείς στο θέμα των συντάξεων έχουμε καταθέσει τα τελευταία στοιχεία. Τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών χτες δείχνουν ότι τα οικονομικά πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα, όπως αναφέρατε και εσείς. Και επειδή αναφέρθηκε το που από πού είναι αυτό το πλεόνασμα, ναι, να πω ότι τα έσοδα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι αυξημένα μόνο κατά. Η διαφορά δηλαδή είναι μόνο 166 εκατομμύρια. Τα 3,157 εκατομμύρια δείχνουν ότι τα οικονομικά, για το 8μηνο μόνο, δείχνουν ότι τα οικονομικά στοιχεία για το 2018 είναι πάρα πολύ καλά. Θα κλείσουμε με μεγάλο πλεόνασμα στον τομέα των εσόδων. Και αυτό θα είναι και το βασικό σας όπλο στη συζήτηση για τη συντάξη. Αυτό είναι ήδη και θα είναι, γιατί και στα άλλα στοιχεία έχουμε πολύ καλές οικονομικές ειδήσεις. Και γι' αυτό νομίζω και ο κύριος Ντράγκη χτες, καθώς και ο κύριος Γκουαλτιέρη, ο ένας πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο άλλος πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Έχετε κατηγορηθεί πάντως ότι το πλεόνασμα χτίζεται και με μια εσωτερική στάση πληρωμών. Και μας το έλεγε και ο Βαγγέλης πριν, ότι με το σταγονόμετρο οι επιστροφές στην αγορά. 5 χρόνια άλλος να πάρει σύνταξη, 4 χρόνια άλλος περιμένουν άλλες επιστροφή φόρου, δεν την παίρνει ποτέ. Λέει να κάνουμε ένα συμψηφισμό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πόσο δεν υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν 4 χρόνια περιμένουν. Δεν ισχύει ότι το πλεόνασμα οφείλεται στο ότι με κάποιο τρόπο καθυστερούμε πληρωμές. Αν δει κάποιο τις διαδικασίες των επιστροφών φορού, εισοδήματος, ΦΠΑ και άλλων διαδικασιών πάει κανονικά. Δεν υπάρχει εκεί δηλαδή μια στασιμότητα και σε προηγούμενα χρόνια ξεπεράσαμε ακόμα και το στόχο. Και σε ό,τι αφορά τον τομέα των εσόδων και στα φορολογικά έσοδα και στο ΕΦΤΑ. Κύριε Λιτσιάδη, θα το καταφέρετε να τις κερδίσετε τις συντάξεις? Συμμερίζεστε την βεβαιότητα? Νομίζω του ότι και ο ίδιος Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και άλλοι αρμόδιοι υπουργοί έχουν τοποθετηθεί με σαφήνεια. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε περικοπή των συντάξεων. Μάλιστα. Άλλωστε και η δήλωση του κυρίου Ντράγκη χτες ήταν σαφέστατη ότι αυτά τα ζήτησε το Δουνουτού. Δεν τα ζήτησαν τα ευρωπαϊκά όργανα. Κύριε Λαζαρίδη.